Καλησπέρα παιδιά, Check Technal, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα monitor το οποίο περίμενα καιρό. Ήρθε και λόγω υποχρεώσεων άργησα να το ανοίξω. Είναι ένα κινέζικο monitor το οποίο έχει έρθει από Gearbest 31,5 inch, 2K. Η εταιρεία ψιλοάγνωστη θα έλεγα σε εμάς τους Έλληνες είναι HKC 320 Pro, αν θυμάμαι καλά το όνομα του συγκεκριμένου monitor. Είναι IPS panel, 2K ξαναλέω ανάλυσης, 8 μιλισεκόντ απόκριση. Τι άλλο, αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι η αντίθεσή του είναι 20 εκατομμύρια προς 1. Δεν ξέρω αν είναι ορθογραφικό στο site ή όχι. Επίσης έχει HDMI, VGA, DVI output για να συνδέεται σε υπολογιστή ή PlayStation ή Xbox One, ό,τι θέλετε εσείς. Ακόμα δεν είμαι σίγουρος αν θα μπει στον υπολογιστή ή αν θα πάει στο PlayStation, θα δούμε προς το παρόν. Ας το ανοίξω γιατί και εγώ είμαι περίεργος να το δω. Η γωνία θέσης είναι 178 μοίρες και είπαμε είναι 31,5 inch. 300 καντέλες ανά τετραγωνικό μέτρο είναι η φωτεινότητά του. Είναι αρκετά φωτεινό νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στα 60 Hz. Το συγκεκριμένο, πριν να το ανοίξω γιατί το unboxing θα πάρει λίγη ώρα, είναι στα 231 ευρώ από κινέζικη αποθήκη, στα 249 από ευρωπαϊκή αποθήκη. Υπάρχει αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο και σε ευρωπαϊκή αποθήκη. Αυτό ήρθε από κινέζικη αποθήκη με priority line. Το τελωνίο το προσπέρασε. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι, περιμένετε λίγο λόγω γιορτών για οτιδήποτε παραγγελίες, γιατί είναι ένας χαμός αυτή την περίοδο. Αλλά όπως και να έχει, το βλέπετε το πακέτο, είναι πιο μεγάλο και από μένα. Οπότε δεν σταμάτησε το τελωνίο με priority line, οπότε μπορούμε να το πάρουμε. Και ένα μεγάλο θετικό είναι ότι υπάρχει και στις ευρωπαϊκές αποθήκες του Gearbest. Τώρα, τι γίνεται για το συγκεκριμένο. Είναι 31,5 inch, 2K. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι σε αντίστοιχα χαρακτηριστικά τουλάχιστον ξεφεύγει η τιμή στην ελληνική αγορά. Οπότε λίγο σε αυτό το τομέα η ζυγαριά γέρνει προς την πλευρά αυτού εδώ του monitor ένα κλικ παραπάνω. Αλλά δεν, εννοείται ότι μπορείτε να βρείτε άπειρα monitor και πιο γνωστές φυσικά μάρκες με πιο λίγα ή με τα ίδια περίπου λεφτά. Αν και να σας πω την αλήθεια, σε 2K με τα ίδια λεφτά παίζει να βρείτε, αν θα βρείτε σε προσφορές, γύρω στις 20 με 21 ίντσες. Πάμε όμως να το δούμε, γιατί έχω δει και καλά και κακά. Έχω δει ότι το συγκεκριμένο είναι τρομερό monitor, αλλά έχω δει και βίντεο στα οποία έχει tearing φως γύρω γύρω, γι' αυτό και θέλω να το δω και όλα τι είναι, τι δεν είναι. Το πακέτο το είχα ψιλοανοίξει για να το τσεκάρω, αλλά δεν το έχω βγάλει. Έχει αυτό το περίεργο πακετάρισμα από το Gearbest. Μπορεί να το κάνω fast forward. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το monitor όπως το βλέπουμε στο κουτί, HKC 320 Pro, κινέζικοι χαρακτήρες, προφανώς λέει ότι είναι IPS panel. Τα περισσότερα λένε ότι είναι VA technology IPS. Αυτό λίγο με τους Κινέζους είναι ένα θέμα. Τα περισσότερα μάλλον monitor είναι VR ή VAR νομίζω, δεν είμαι σίγουρος πως πάει, αλλά είναι λίγο μη ξεκάθαρο, να το θέσω καλά, στο τι είναι το κάθε monitor. Το συγκεκριμένο είναι IPS από όσο γνωρίζω και κατά την παραγγελία, οπότε πάμε να το δούμε. Ακόμα δεν είμαι σίγουρος, σας έχω πει πως θα το σετάρω και πως θα το φτιάξω, γιατί μέσα στο μυαλό μου υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια, αλλά θα δούμε, γιατί πρέπει να κάνω όλο το setup ξανά από την αρχή. Πάμε να δούμε και θα δούμε. Εντάξει, είναι ένα θέμα το να ανοίγεις τόσο μεγάλα monitor τηλεοράσεις, οθόνες μόνο σου, αλλά εντάξει, νομίζω θα βγάλουμε μία άκρη. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπω, ευτυχώς δεν έσπασε το τζάμι από κάτω, είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι μεταλλικό, σε αυτό σίδερο, δεν ξέρω, ελπίζω να μπορεί να το εστιάσει η κάμερα. Είναι η βάση του. Είναι βαρύ, έχει βάρος και από κάτω έχει μία βίδα.
και λαστιχάκια rubber για να στέκεται η οθόνη. Οπότε θα πάει κάπως έτσι. Προς το παρόν, κατά πάσα πιθανότητα παίζει να βάλω βέσα να το έχω στον αέρα, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Έχουμε το manual και κάτι μικρές βιδούλες. Έχουμε πρίζα, αυτή εδώ είναι αστραλέζικος κονβέρτορας, αλλά το καλό είναι όπως, τώρα να σας το δείξω, το καλό είναι όπως αυτά που έχουν οι υπολογιστές στα τροφοδοτικά από πίσω, οπότε μπορεί να γίνει η αλλαγή σχετικά εύκολα. Δηλαδή ρε παιδί μου, αν έχεις μπρίζα από ένα τροφοδοτικό, από ένα υπολογιστή παλιό, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή. Επίσης από καλώδια μέσα έχει ένα HDMI σε HDMI. Οπότε εντάξει, από καλώδια ευτυχώς πάλι καλά που είχε κιόλας. Επίσης ο βραχίωνας στήριξης, ο οποίος είναι αρκετά σκληρός, αυτός μέταλλο, είπαμε το manual, έχει κάποιες μικρές βιδούλες. Και πάμε να δούμε τι και πώς είναι το monitor. Είναι αρκετά βαρύ, βασικά είναι πάρα πολύ βαρύ, wow. Δεν το είχα για τόσο βαρύ, να πω την αλήθεια. Είναι λευκού χρώματος. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ελπίζω να μπορείτε να δείτε, εδώ πέρα είναι 1,2 εκατοστά, βέβαια φημίζονται και το περηφανεύονται. Η αλήθεια είναι ότι στις φωτό φαίνεται πολύ πιο μικρό, αλλά είναι αρκετά λεπτό εδώ πέρα. Εδώ είναι λίγο πιο παχύ, οπότε αυτή εδώ είναι γύρω στα 1,2 εκατοστά το πάχος του στην πάνω πλευρά. Είπαμε είναι πάρα πολύ βαρύ, επίσης λευκού χρώματος, μεταλλική πλάτη. Και αυτό όμως που δεν μου αρέσει είναι ότι δεν έχει γίνει καλή εφαρμογή γύρω-γύρω. Ενώ σε κάποιες γωνίες ελπίζω να κάνω κάποια πλάνα πιο κοντινά μετά. Επίσης, από την κάτω πλευρά, τώρα δεν φαίνεται, έχει τις υποδοχές και την θύρα ρεύματος. Οπότε, ναι. Αυτό εδώ είναι το πάνελ. Φαίνεται ωραίο. Επίσης, φαίνεται ότι έχει χαρακωθεί σε ένα σημείο όπως το βλέπω, ελπίζω να είναι απλό σημάδι επιφανειακό, αν και πρέπει να το τροφοδοτήσω τώρα, με έβαλε σε σκέψεις. Αυτό είναι το κακό με αυτά τα πάνελ, ότι θα το πάρεις αλλά δεν ξέρεις πώς θα βγει και πώς θα είναι. Επίσης είναι λίγο λερωμένο στο σημείο, εντάξει αυτό φεύγει. Φαίνεται ποιοτικό, τώρα είδα ένα σημάδι επιφανειακό, θέλω να το δώσω ρεύμα. Θα κάνουμε ένα fast forward, μάλλον θα κάνουμε ένα skip και θα δείτε την οθόνη στη μένη και λογικά παίζει να του δώσω και τροφοδοσία από κάπου να τη δούμε. Λοιπόν παιδιά, πέρασε γύρω στην πιο εβδομάδα με την οθόνη, η εντατική χρήση που τις έκανε τις τελευταίες δύο ημέρες. Κοιτάξτε να δείτε στο unboxing, είχα κάποιους ενδιασμούς. Σίγουρα θα το είδατε και πριν και πώς το σκέφτομαι. Είναι η 6η ή 7η φορά που έχω επιχειρήσει να κάνω το συγκεκριμένο review της οθόνης. Θα σας το πάρω από την αρχή. Η οθόνη είναι μια απογοήτευση και θα σας πω γιατί είναι μια απογοήτευση. Είναι μια απογοήτευση κυρίως για το γεγονός του ότι ενώ είναι ωραία, συνδέεται, βλέπει 2K. Στην αρχή είχα βάλει το TV Box. Δεν ξέρω αν θα σας δείξω αυτά τα πλάτα, αλλά για να δω λίγο τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Όταν είχα βάλει το TV Box, είχε κάνει scale σε μια περιοχή στην οθόνη επειδή το TV Box έφτανε μέχρι 1080. Συνδέοντας την στον υπολογιστή, μπορώ να πω ότι δούλεψε άψογα, δεν είχε θέμα, σε 2K. Αναγνωρίζει αυτόματα την ανάλυση της κάρτας γραφικών ή του τι θα το βάλεις πάνω της, θα το δει. Αυτό που με απογοήτευσε είναι ότι η οθόνη έχει γύρω στα 10 με 11 καμένα πίξελ. Τα οποία σε λευκό, τώρα εδώ βέβαια δεν φαίνεται, αλλά σε λευκό φόντο κάνουν μπάμα, μα είσαι αρκετά κοντά. Και εκτός από αυτό, αν δεν πες τρώγεται,
Εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το σημείο κάπου, υπάρχει μια βουλίτσα. Είναι σε εκείνο το σημείο που σας είχα δείξει στο unboxing ότι παίζει να έχει χτυπηθεί και όντως πρέπει να έχει χτυπηθεί η οθόνη. Έχει μια βουλίτσα μαύρη, είναι γύρω σαν το κεφαλάκι, λίγο πιο μεγάλη από το κεφαλάκι μιας καρφίτσας. Το οποίο, εάν τη χρησιμοποιήσεις για χρήση γραφείου, η οποία βέβαια δεν συνίσταται γιατί είναι πολύ μεγάλη η οθόνη, είναι απελπιστικά άσχημο. Κάτι το οποίο ξενέρωσα τη ζωή μου, να σας πω την αλήθεια. Η οθόνη δεν την αγόρασα, μου την έστειλαν για να τη δω και ξενέρωσα πραγματικά αφάνταστα με το συγκεκριμένο και φανταστείτε να είχα αγοράσει, να είχα δώσει τα 240 ευρώ μου. Οπότε, ενώ σε γενικές γραμμές είναι ωραία οθόνη, δοκίμασα παιχνίδια με αυτήν, μου άρεσε ο τρόπος που συμπεριφέρεται, ακόμα και η απόκρισή της, αν και 8 μιλισεκόντ, είναι αρκετά καλή σε παιχνίδια επάνω. Δυστυχώς, αυτό το ότι το πάνελ είναι ό,τι να είναι και είναι λίγο ξενέρωμα, μπορώ να πω. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά. Σκεφτείτε πόση λαχτάρα είχα να τη δοκιμάσω, να δω πώς είναι πρώτη φορά τόσο μεγάλη οθόνη, ειδικά και οθόνη 2K για ταινίες. Δοκίμασα επάνω, έβαλα βίντεο 2K στα 60fps, κυρίως anime, για να δω τα χρώματα. Είναι πάρα πολύ ωραία τα χρώματά της. Και στο τέλος αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι δυστυχώς η οθόνη απλά δεν, και αυτό απλά δεν, για το λόγο του ότι έχουν καεί τα πίξελ. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το είχα και στην αρχή και στο unboxing και στη συνέχεια και τελικά δυστυχώς επιβεβαιώθηκα γι' αυτό. Τι γίνεται αν σας έχει την προβληματική οθόνη? Κατά πάσα πιθανότητα η δικιά μου χτυπήθηκε στο δρόμο. Τι γίνεται λοιπόν εάν η οθόνη σας έρθει προβληματική? Εσείς πώς θα βγάλετε μία άκρη σχετικά με αυτήν? Πώς θα βρείτε το δίκιο σας? Δηλαδή εδώ σκεφτείτε, εγώ που υποτίθεται ότι μου την έστειλαν για δοκιμή, που θα έπρεπε να επικοινωνούν μαζί μου περισσότερο, σε φάση, ξέρεις κάτι, στο στείλαμε, δες το, πες μας τη γνώμη μας, τη γνώμη σου. Μίλησα με τον αντιπρόσωπο και ακόμα δεν με έχει απαντήσει καν. Δηλαδή σκεφτείτε ότι με έχουν γραμμένο στα παπάρια τους, κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι με έχει ξενερώσει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή εάν κάποιος πάει να το γυρίσει τώρα αυτό πίσω, που είναι μεγάλη οθόνη, δηλαδή το πακέτο είδατε, ήρθε καταρχήν από Κίνα, μια χαρά ήρθε, δεν πλήρωσα παραπάνω ούτε τελωνία, ούτε ζήτησαν κάτι περισσότερο. Το θέμα είναι ότι αν θες να το στείλεις πίσω σε περίπτωση που είναι ελαττωματικό, το κόστος δυστυχώς είναι απαγορευτικό. Γενικά μ' άρεσε η οθόνη και σκέφτηκα ότι τα pixel, επειδή ναι μεν είναι αρκετά έντονο το πρόβλημά τους, αλλά εάν δεν κάθεσαι από κοντά δεν πρόκειται να σε επηρεάσει πάρα πολύ από μακριά, δηλαδή δεν φαίνεται τόσο. Σκέφτηκα να το δοκιμάσω, να το βάλω στο PlayStation και νομίζω ότι πραγματικά έκανα πολύ καλή επιλογή, τουλάχιστον στο PlayStation, επειδή είναι μεγάλη οθόνη και παίζεις από απόσταση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλο το πρόβλημα, δηλαδή από μακριά ακόμα και η βουλίτσα, όπως βλέπετε και εσείς, δεν φαίνεται έντονο το πρόβλημά της, ούτε τα pixel, καλά τα pixel ούτε καν φαίνονται από τόσο μακριά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι, αποτελεί κύριο παράγοντα για να μην την αγοράσει τη συγκεκριμένη οθόνη. Πραγματικά είχα τόσες προσδοκίες από αυτό εδώ το πράγμα, τη λαχταρούσα τόσο πολύ να δω ότι όντως, ρε παιδί μου, είναι ωραία ή όχι, 2K οθόνη τώρα, τι λες, ειδικά σε μια κάρτα γραφικών. Έβαλα τη 1060 στον υπολογιστή και πραγματικά, αν και συγκεκριμένη κινέζικη κάρτα γραφικών, μπορώ να πω ότι είδα τεράστιες διαφορές και στα FPS και σε όλα. Θα σας πω σχετικά σε άλλο βίντεο γι' αυτό. Μπορώ να πω ότι βίντεο, ταινίες και αυτά, ναι, εντυπωσιακά, αλλά ρε παιδί μου, αυτό με τα pixel είναι θέμα. Εδώ σε άλλες εταιρείες ευρωπαϊκές, ένα καμένο pixel και τρελαίνεσαι και θέλεις να πας να το γυρίσεις πίσω. Εδώ που μιλάμε για πάνω από 10 καμένα pixel, τα οποία είναι ενοχλητικά, είναι τέρμα ενοχλητικά, δεν είμαι κανένας παράξενος, αλλά εντάξει, έχουν τα θέματα τους. Οπότε γενικά θα μπορούσα να πω μετά από
ό,τι έχω δει για τη συγκεκριμένη οθόνη, ότι αν είναι να την αγοράσετε, απλά μην την αγοράσετε. Και γενικά, αν θέλετε να αγοράσετε οθόνες από το εξωτερικό, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως γιατί εάν χτυπηθούν έστω κατά λάθος, ρε παιδί μου, στη μεταφορά, και πιστέψτε με, έχω δει πως είναι οι ελληνικές και όχι μόνο οι κινέζικες ή όχι οι εταιρείες μεταφορών, πραγματικά είναι μια απελπισία από μόνοι τους. Οπότε και τέλεια να έχει συσκευαστεί η οθόνη, πάλι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Γι' αυτό καλύτερα πάρτε μία οθόνη από ένα ελληνικό κατάστημα, ρε παιδί μου, που ξέρεις ότι αν υπάρξει θέμα και πιο φθηνά θα σου βγει να του την στείλει πίσω και θα την αλλάξουν πιο γρήγορα. Δηλαδή τώρα αυτή αν πάει πίσω, που δεν θα πάει γιατί δεν μπορώ να επικοινωνήσω, αυτό είναι το αστείο, δεν πρόκειται να περάσει λιγότερο από τρίμηνο μέχρι να βγει άκρη. Οπότε καταλαβαίνετε εκεί πέρα ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό ήταν. Γενικά, κάποιες άλλες παρατηρίες να πω σχετικά με την οθόνη. Το μενού της είχε έρθει στα κινέζικα, αλλά αλλάζει. Εν τω μεταξύ τώρα μιλάω κιόλας και κολλάω και στο game, αλλά client. Θέλω να σας δείξω τα χρώματα και το πώς είναι. Αλλάζει πολύ εύκολα στα αγγλικά, είναι απλό μενού, τα κουμπιά της από κάτω δεν μου άρεσαν γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και μπορούν να χαλάσουν πάρα πολύ εύκολα σχετικά από ό,τι κατάλαβα. Λέω, αν τα πατάς τα ξαναπατάς. Calibration θέλει ένα πολύ μικρό, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται εύκολα. Μπορώ να πω ότι μου άρεσε γιατί σχετικά εύκολα ρυθμίζεται η οθόνη, εύκολα πειράζεται και είναι κάτι πάρα πολύ καλό και πρακτικό και εντάξει, είχε το ενδιαφέρον του, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Επίσης κάτι άλλο που πρόσεξα, ότι δεν έχει audio jack, δεν έχει υποδοχή και δεν έχει δικά της ηχεία. Οπότε εσείς, ρε παιδί μου, εάν θέλετε να την βάλετε για να ακούτε, να καλή ώρα στο PlayStation, δυστυχώς αν δεν βάλετε ήχο πάνω στο PlayStation, δεν βάλετε κάποιο ηχείο να συνδεθεί πάνω στο PlayStation με οπτική ίνα ή από τα ακουστικά, δυστυχώς δεν θα έχετε ήχο, που σημαίνει ότι είναι για χρήση αποκλειστικά κυρίως για PC ή σε τέτοια φάση αν η κονσόλα παίρνει δική της εξωτερική τροφοδοσία. Πάντως για κονσόλα μπορώ να πω ότι είναι καλή και με το παραπάνω. Μ' αρέσει αρκετά στο PlayStation, επειδή η απόσταση στην οποία παίζω είναι αρκετά μεγάλη, δεν έχω το θέμα να με ενοχλούν ούτε τα pixel ούτε οτιδήποτε, οπότε θα καταναλωθεί εδώ πέρα στο PlayStation, οπότε εντάξει, τουλάχιστον, ρε παιδί μου, να χρυσώσω λίγο το χάπι, εντάξει, θα μπορέσουμε να βγάλουμε μία άκρη έτσι. Αυτά από μένα, check tech now, γενικά τέτοιου είδους αγορές θέλουν μεγάλη προσοχή, γι' αυτό και εν μέρη θέλησα να πάρω αυτή την οθόνη. Αυτά τα βίντεο γίνονται και κυρίως τα περισσότερα ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι, εφόσον έχω το κανάλι με τα unboxing και με τα reviews, τα παίρνω εγώ, οπότε εσείς βλέπετε αν αξίζει ή όχι. Αν την πατήσω εγώ, τουλάχιστον την πάτησα μόνο εγώ και εσείς ξέρετε να είστε πιο προσεκτικοί. Γενικά μπορείτε να καταλάβετε και στον τόνο μου το πόσο απογοητευτικό είναι όλο αυτό, αλλά ναι, δεν γίνεται αλλιώς, δηλαδή εντάξει, οκ. Okay. Κάνει λεφτά και κάνει αρκετά λεφτά. Είναι value, αλλά να έρθει και σωστά. Και σας ξαναλέω, άντε πες ότι η εταιρεία στην δίνει καλά. Η μεταφορά σε ένα τέτοιου είδους πακέτο, αν και δεν ήταν και τόσο super συσκευασμένο, είναι μεγάλο θέμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Λοιπόν, από μένα να έχετε μία όμορφη ημέρα. Γενικά ξαναλέω ότι έχει πολύ ωραία χρώματα, πάρα πολύ ωραία, δεν έχει tearing που φοβόμουν ότι θα χάνει φως από τα πλάγια, η οθόνη είναι φανταστική, για τα λεφτά της είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική, αλλά ξαναλέω, αυτά τα pixel και αυτή η μαύρη κουκίδα πραγματικά ήταν αρκετά ώστε απλά να είναι ένα τεράστιο thumbs down και απλά προσπεράστε την και μην ασχοληθείτε καν. Επίσης να τονίσω, και δεν ξέρω, πρέπει να το ψάξω λίγο περισσότερο τι παίζει το συγκεκριμένο χώρο, οι Κινέζοι χρησιμοποιούν πάρα πολλά VAVAR, αν δεν κάνω λάθος, πάνελ. Το συγκεκριμένο είναι IPS και κάτι πρέπει να παίζει με την τεχνολογία, γι' αυτό και είναι τόσο πολύ φθηνά αυτά τα πάνελ. Τα μαύρα του, αν και IPS είναι αρκετά καλά, το βλέπετε κι εσείς άλλωστε, ο φωτισμός δεν είναι τόσο δυνατός μέσα στο δωμάτιο,
αλλά πάνω κάτω μπορείτε να πάρετε μία εικόνα. Είναι θερμότητας φωτισμός, οπότε ναι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ξαναλέω, να έχετε μια όμορφη μέρα και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά!